Πολύ ωραίο είναι. Είναι ωραίο, σου πάει. Πότε πρόλαβες και αδυνάτισες, γιατί όλοι αδυνατίζουν τόσο γρήγορα, μπράβο. Εγώ δεν αδυνάτισα γρήγορα. Γρήγορα, Ελένη. Έχω γεννήσει 6 μήνες. Κοντεύω 6,5, τι 6, ψέματα λέω. Όχι, όχι, αυτή τη φορά δεν αδυνάτισα γρήγορα και επειδή ακριβώς είμαι... Πια δεν είμαι όπως ήμουν όταν ήμουν στο πρώτο παιδί που μπορούσα να με πιέσω γενικώς. Τώρα πια φροντίζω να μην με πιέζω πάρα πολύ γιατί θα κάνω μπαμ καμιά ώρα και θα σκάσω και δεν κάνει. Δεν θέλει. Οπότε λέω δεν πειράζει, θα πάρω το χρόνο μου, δεν πειράζει. Δεν έχει ανάγκη. Το τέλειο κορμί ποτέ δεν το είχα κάνει αυτό γιατί ποτέ δεν το είχα. Αλλά εντάξει. Θες κομπλιμέντα, Ελένη μου, θα στα πω. Λέω πραγματικά ότι δεν πρέπει να αγχωνόμαστε πάρα πολύ. Ειδικά σε περίοδο εγκυμοσύνης. Νομίζω ότι κάθε μία γυναίκα πρέπει να πάρει το χρόνο της, ναι, μεν να το προσπαθήσει, αλλά χωρίς να πιέσει πολύ τον εαυτό της. Δεν είναι απαραίτητο ότι βγαίνοντας από μια εγκυμοσύνη πρέπει να ξαναγίνουμε το τέλειο σώμα σε έναν. Όχι, αλλά νομίζω πως και εσύ δεν είχες αφαιθεί πολύ. Πρέπει λίγο να πρόσεχες. Δεν είναι δηλαδή. Πόσα κιλά έχεις πάρει, δεν είχες πάρει. 14. Φυσιολογικά, μέχρι 15 δεν είναι normal. Κοίταξε. Πες μου λίγο για να μαθαίνω. Καλά, εσένα για 8 κιλό σε βλέπω. Δεν νομίζω θα πάρεις παραπάνω. Αχα. Δεν νομίζω για παραπάνω. Εγώ στις εγκυμοσύνες μου είχα παίξει από 11 μέχρι αυτή ήταν τα πιο πολλά κιλά, 14. Αλλά ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα το πόσα κιλά θα πάρεις. Το σώμα ανοίγει. Ανοίγει η λεκάνη. Πώς θα μεγαλώσει μέσα ένα μωρό και πώς θα βγει αυτό το μωρό. Η λεκάνη ξανακλίνει μετά. Το χρόνο του. Βεβαίως. Γιατί θα μείνει ανοιχτή. Ξέρω εγώ. Εγώ σου λέω στις άλλες εγκυμοσύνες μάζευα πιο γρήγορα από ό,τι αυτή τη φορά. Αλλά εντάξει. Με νοιάζει, πάω, βλέπω το δεν μωρό έχεις μου, ανάγκη. Χοροπηδάω, ουρλιάζω από την ώρα που μπαίνω στην πόρτα. Παιδί μου, η μάνα σου ήρθε. Είναι και κουκλάκι, το είδα πραγματικά να το χαίρεστε. Πολύ. Εσένα δηλαδή σε αγχώνει αυτό, το σκέφτεσαι. Α, καθόλου.